Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα βράδυ Τρίτη σε 7 η ώρα ακριβώς. Το ραντεβού μας πιστεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 7 έως 8 στην TV 100 στο πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, εκπομπή και σε επανάληψη την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Και σήμερα θα μιλήσουμε για θέματα επικαιρότητας. Θα επικεντρώσουμε στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, που βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον κορονοϊό, γιατί όπως έχετε όλοι βεβαίως, όπως έχουμε όλοι αντιληφθεί, ο κορονοϊός είναι αυτός ο οποίος έχει μπλοκάρει τις διαδικασίες διεξαγωγής αγώνων, μόνο που για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την ομάδα του Πανετολικού στην Τούβα, όπως φαίνεται το μάτς θα γίνει κανονικά, γιατί ο Πανετολικός σήμερα μετά τον έλεγχο το μοριακό που έγινε βρέθηκαν μόλις 4 κρούσματα, άρα έρχεται για Θεσσαλονίκη και θα παραταχθεί κανονικά αύριο στην Τούμπα. Βέβαια, να επισημάνω εδώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο Πανετολικός έρχεται μόλις με μία προπόνηση, τη χθεσινή. Είναι δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή, θα τα μάθουμε όλα αυτά στην πορεία από ειδικό που θα μας μιλήσει για το θέμα προπόνησης των ποδοσφαιριστών. Μάλλον από ειδικούς, γιατί μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Απόστολος Τσουρέλλας και πρώην αρχηγός της ομάδος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους και εύχομαι το νέο έτος να μας βρει με υγεία. Αμήν. Που τόσο πολύ τη θέλουμε και την χρειαζόμαστε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Μπάμπης Μιχαηλίδης, πρώην προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ και πρώην γυμναστή ουσιαστικά, άνθρωπος ο οποίος είναι καθηγητής στο επάγγελμα και βεβαίως ξέρει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον για τα σχετικά με την εκγύμναση των αθλητών. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία για το τι ακριβώς έχει γίνει. Θα θυμηθούμε και κάτι από το παρελθόν όλοι μαζί, αλλά λίγο αργότερα όλα αυτά. Θα μιλήσουμε και για τον Άρη, ο οποίος Άρης έχει και αυτός, όπως και ο ΠΑΟΚ, ανακοινώσει από μία μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ ήδη μάλιστα σήμερα ήρθε στην Θεσσαλονίκη, ο Γιώαν Σάστρε. Έχουμε και κάποια στιγμιότυπα από την άφηξη του Γιώαν Σάστρε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι ο Σάστρε, ο οποίος ήρθε. Είναι ο κύριος Κυριάκος Κυριάκος εκεί, ο οποίος τον υποδέχεται. Νάτος εδώ με το ασπρόμαυρο κασκόλ. Θα βγει για κάποιες φωτογραφίες ο Σάστρε. Ισπανός, δεξιός οπισθοφύλακας, 24 ετών ο Σάστρε. Έρχεται δανεικός από τη Μαγιόρκα με οψιόν αγοράς από πλευράς του ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια, εφόσον παίξει στο 60% των αγώνων μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία για το τι ακριβώς συμβαίνει με το Σάστρε. Ο ΠΑΟΚ θα έχει δικαίωμα να τον αγοράσει στο τέλος της περίοδου, πληρώνοντας 400.000 ευρώ για την αγορά του ποδοσφαιριστή. Ένας παίκτης ο οποίος θεωρείται ότι, μάλλον πιστεύεται με αλφαγιώτα, ότι θα είναι καλύτερος από τον Τέιλορ, καλύτερος από τον Λίρατζι και καλύτερος και από τον Ροντρίγκο, του οποίου το συμβόλαιο πάει προς λύση εντός των επόμενων ημερών. Όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στα ευχάριστα για τον Άρη είναι η παράταση της, θα έλεγα, της μεταγραφικής περίοδου ουσιαστικά, ή αν θέλετε της αποφάσεως από το ΚΑΣ για την υπόθεση Ντουρμισάη, δεδομένου ότι αυτή θα βγει τελικά μετά τις 11 του μηνός Φεβρουαρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης μπορεί να κάνει μεταγραφές έως τις 31 Ιανουαρίου. Και βεβαίως ο Άρης προχωράει κανονικά και στις μεταγραφές του. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, θα έχουμε όλες τις εξελίξεις, θα μάθουμε και το τι ακριβώς αναμένεται να γίνει από εδώ και πέρα όσον αφορά κάποιες μεταγραφικές κινήσεις και του ΠΑΟΚ και του Άρη, αλλά θα ξεκινήσουμε ρωτώντας πρώτα τον κύριο Απόστολο Τσουρέλλα. Καταρχάς, επειδή τη θέση του δεξιού μπακ την παίξατε, αν και ξεκινήσατε σαν κεντρικός ποδοσφαιριστής, τη θέση του δεξιού μπακ την παίξατε και μάλιστα πήρατε και πρωτάθλημα παίζοντας αυτή τη θέση. Και θέλουμε λίγο να μας πείτε για αυτή τη θέση. Βέβαια, επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος παίκτης, δεν το ξέρουμε. Όπως δεν το γνωρίζω, τον έχω δει σε βιντεάκια μόνο. Τι λέτε ότι χρειάζεται για αυτή τη θέση και αν πράγματι ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη ενίσχυσης στην θέση του δεξιού επιστοφύλακα? Η θέση αυτή είναι μια ιδιαίτερη θέση, γιατί είναι μια θέση που από τη μια μεριά είναι το out και από την άλλη είναι το γήπεδο. Είναι μια θέση που πρέπει να είσαι το βασικό σου προτέρημα σε αυτή την θέση πρέπει να είναι η ταχύτητα στα σημερινά χρόνια, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι πλέον πρώτα αθλητές και μετά ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Οι βιρτουόζοι εκείνοι ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να σε τριπλάρουν και έστω και πάνω στη γραμμή, λείπουν από το ποδόσφαιρο. Τώρα το προσόν τους, το βασικό και από αυτούς, είναι η ταχύτητα, η έκρηξη, η οξυδέρκεια, το timing το σωστό. Με όλα αυτά προσπαθεί ο ένας να κερδίσει τον άλλον. Άρα, αν είναι γρήγορος, λοιπόν, αν είναι ταχύς ο παίχτης. Ναι. Θα όχι πετύχει. Μόνο για αυτή τη θέση, ήθελα να το τονίσω αυτό. Mm-hmm. Το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό όλων των ποδοσφαιριστών τώρα που παίρνουν οι ομάδες ξεκινάει από εκεί. Αν δεν είσαι στη μεγάλη ταχύτητα,
δεν μπορείς να παίξεις σε αυτή την κατηγορία, δεν μπορείς να παίξεις στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και πολύ χειρότερα δεν μπορείς να παίξεις σε υψηλό επίπεδο ή σε επίπεδο με ανάγκες για ευρωπαϊκή πορεία και τίτλους και σε μεγάλες ομάδες. Δεν μπορείς. Είναι κοινό μυστικό πλέον σε όλους τους προπονητές, σε όλους τους σκάουτικ. Το πρώτο πράγμα που πάνε εκεί και κοιτάνε είναι αυτό. Ταχύτητα. Είσαι γρήγορος. Δεν είσαι. Τελειώνουν όλα. Αργούς παίκτες έχει πάρα πολλούς, ικανότατους, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να επιβιώσουν στο ποδόσφαιρο το σύγχρονο. Αυτό που βλέπατε εσείς με τον ΠΑΟΚ αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν ότι χρειαζόταν ενίσχυση στη θέση του δεξιοπιστοφύλακα, ίσως και σε κάποιες άλλες θέσεις που έχετε εντοπίσει. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση σε όλες τις θέσεις. Σε όλες. Είναι μια ομάδα που έμεινε παράλυτη λόγω του ελλιπούς σχεδιασμού. Και βέβαια και ο σχεδιασμός και τώρα που ακριβώς γίνεται, όλοι ευελπιστούν ότι θα γίνει γρήγορα και θα μπορέσουμε να καρποθούμε το σχεδιασμό την επόμενη χρονιά. Εγώ πιστεύω όμως ότι ούτε την επόμενη χρονιά θα είμαστε έτοιμοι, γιατί από την εμπειρία μου στο ποδόσφαιρο, επειδή ξέρετε πολύ καλά και όλοι οι φίλοι αθλητοί λήγουν 11 συμβόλαια φέτος, 11-12 συμβόλαια, και από αυτούς οι υποψήφοι για να μείνουν είναι το πολύ 3 με 4, θα πρέπει να παρθούν άλλοι 6-7 παίκτες. Ναι. Αλλά ούτε αυτοί φτάνουν. Δεν γίνεται καμιά ομάδα να έχει 11. Πρέπει το ρόστερ να είναι 20 τουλάχιστον, 20 ετοιμοπόλεμοι, και από εκεί και πέρα να υπάρχουν και οι μικροί που να πλησιώνουν την ομάδα. Οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτηθούν όλοι αυτοί οι παίκτες σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί το διάστημα από τώρα μέχρι το καλοκαίρι είναι πολύ σύντομο. Το καλοκαίρι είναι 15-20 μέρες, η μεταγραφή, ένα μήνα πόσο είναι, και αρχίζει η νέα σεζόν. Πότε να έρθει ο παίκτης, πότε να εγκλιματιστεί, ή να το πω διαφορετικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Κάποιοι παίκτες που θα έρθουν θα εγκληματιστούν κατευθείαν, θα μπολιάσουν με τους δικούς μας, κάποιοι άλλοι όμως θα δυσκολευτούν. Δεν είναι τόσο εύκολο. Άλλες χώρες, άλλο ποδόσφαιρο, άλλες κλιματολογικές συνθήκες, όλα αυτά θα παίξουν ένα ρόλο και το βασικότερο και διαφορετικοί χαρακτήρες. Οπότε λοιπόν σίγουρα θα έχουμε θέματα και σίγουρα παράδειγμα κάποιοι παίκτες δεν θα μπορούν να παίξουν τον ΠΑΟΚ, γιατί και αυτό συμβαίνει έτσι. Άσχετα αν τους παίρνουν με τους καλύτερους ιονούς και τα καλύτερα προσόντα, δεν είναι απόλυτο ότι θα παίξουν. Και κάποιοι παίκτες που δεν τους ποντάρουμε πολύ ή τους παίρνουμε. Δεν θα βγουν δηλαδή κάποιοι. Ναι, κάποιοι δεν θα βγουν. Είναι λογικό. Ναι. Γιατί το νούμερο που χρειαζόμαστε είναι μεγάλο. Και δεν το λέω εγώ ότι χρειαζόμαστε μεγάλο νούμερο ποδοσφαιριστών. Το λέει η ομάδα η επίσημη, ο προπονητής ο κύριος Λουτσέσκου, ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος ήδη ξεκίνησε την προεργασία και φέρνει παίκτες. Όλοι είναι λίγο φαϊνότερο ότι αν δεν πάρθουν αυτοί οι παίκτες, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Σήμερα βγήκε ο κύριος Λουτσέσκου και έκανε μια δήλωση και είπε ότι βλέπει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Τσόλακ και ο Ζαμπά. Αυτό σημαίνει ότι ίσως να τους χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι το αυριανό ή τέλος πάντων κάποιον από αυτούς. Ο Τσόλακ, να αρχίσω από τον Τσόλακ, ο οποίος είναι ετοιμοπόλεμος, δεν έχει καμιά διακοπή. Μόλις τελείωσε πριν από λίγες μέρες το πρωτάθλημα. Πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που έχει πάει στο πρωτάθλημα. Έκανε μια πολύ γεμάτη χρονιά. Έκανε μια χρονιά με προσωπικές επιτυχίες πολύ μεγάλες. Ήταν μια χρονιά που για αυτόν ήταν ένα άλμα ξανά προς την κορυφή. Δηλαδή, ενώ είχε έρθει, δεν τα κατάφερε το παιδί, ξαναέπεσε κάτω στην αμφισβήτηση. Τώρα ξανανέβηκε πολύ ψηλά πάλι στην. Έπαιξε και Champions League. Ναι, στη συνείδηση και των φιλάθλων και όλου του ποδοσφαίρου. Έχει ξανά μια δεύτερη ευκαιρία. Να ξαναπροταγωνιστήσει και να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής, να είναι αυτό που νομίζει. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ήρθε, δεν έπιασε, έφυγε, πήγε στη Μάλμε, έπιασε? Είναι ας πούμε συνθήκες, είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα. Είναι θέμα τύχης, είναι θέμα συγκυριών, είναι θέμα τακτικής, είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα όπως είπα προσαρμογής, είναι θέμα πολλών πραγμάτων. Δηλαδή και τώρα μπορεί να ξανασυμβεί, μπορεί να ξαναρθεί. Να μην του ταιριάζει αυτή η ομάδα, να μην του ταιριάζει η τακτική, να μην μπορεί, παιδί μου. Δεν είναι καθόλου παράλογο και καθόλου παράξενο. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει ούκο λίγους παίκτες που παίζουν, πρωταγωνιστούν σε ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίοι έχουν περάσει από κάποιες άλλες ομάδες και δεν έχουν δείξει τις δυνατότητές τους. Παράδειγμα, μεγάλοι παίκτες όπως ο Σάλαχ, όπως ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι, να μην αναφέρω τώρα έναν, πάνε κάπου, δεν τα καταφέρνουν καλά, πάνε κάπου αλλού και κάνουν μια φοβερή σταδιοδρομία και μας βγάζουν όλα στα μάτια ποδοσφαιρικά εννοώ. Ναι. Και άρα τα λοιπόν, μάτια για τον Τσόλακ λέτε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να πιάσει γιατί προέρχεται από μια πολύ καλή χρονιά. Γιατί και όταν ήρθε, το λέω αυτό, γιατί και όταν ήρθε πάλι ήρθε πάλι σαν, καλά. Πάλι ήρθε σαν πρώτο σκόρ το κροατικό πρωτάθλημα. Τα ξέβαζε και τα πέναλτι βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει. Και τώρα που ξαναέρχεται, πάλι έρχεται με τον ίδιο τίτλο. Πάλι σωστά, τον πρώτο σκόρερ. Έτσι δεν είναι τυχαίο αυτό. Άρα για τον Τζόλακ είναι αυτό. Για σημαίνει Ζαμπά ότι κάτι έχει. Το θέμα είναι, θα μπορέσει να το βγάλει. Αυτό. Γιατί έχουμε και άλλους ποδοσφαιριστές έτσι. Έχουμε 4 χρόνια τον Καντουρί, ο οποίος δεν έχει αμφισβητηθεί από κανένα προπονητή. Από κανένα προπονητή, έτσι. Είναι σε όλους στην προτίμηση πρώτος, ο οποίος μέσα στο γήπεδο όμως δεν μπόρεσε να το βγάλει αυτό που έχει.
Δεν νομίζω ότι πρόσφερε ο Γκαντούρη στον ΠΑΟΚ. Λέω, δεν μπόρεσε να βγάλει. Mm. Αλλά λέω για τη γνώμη των προπονητών. Είναι θετική όλη του ασφάλεια. Έχουν πει ότι είναι ο καλύτερο που έχει στην προπόνηση. Μπράβο. Τι να το κάνει, άμα ναι. Δεν μπορέσει να βγάλει. Λέω όμω ότι στο γήπεδο δεν το έβγαλε. Εύχομαι να μην συμβεί και αυτό με τον Τζόλακ, διότι αναφυσβήτητα το παιδί έχει κάτι να δώσει. Έτσι. Δεν μπορεί, δεν βγαίνει στοιχεία εύκολα πρώτο σκόρερ. Και όπου πήγε για το παιδί, αυτό έπαιξε. Ναι. Για τον νέο. Για τον Ζαμπά. Ο Ζαμπά ήμουν από του πρώτου που όταν τον είδα, είπα ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο ταλέντο. Για έναν σύγχρονο ποδοσφαιριστή, έναν ανδροστοτήρμα, άρμα μάχης από τον έλεγα. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος όταν πάρει την μπάλα και φύγει μπροστά δεν σταματήσει με τίποτα. Το θέμα είναι ότι από ό,τι λένε όλοι, βέβαια εγώ δεν το ζω, δεν είμαι συμπαίκτης του, είμαι ένας φύλαθος όπως όλος ο κόσμος και κρίνω από την εμφάνιση του στο γήπεδο. Οι εμφανίσεις του ήταν μέτριες, είχε σκαμπανεβάσματα πολλά στην απόδοσή του, έκανε και παιχνίδια και καλά, έκανε και κακά. Κάποια πράγματα που λένε, αν συμβαίνουν αυτά, πάλι θα κάνει κακό στο κεφάλι του. Λένε ότι ο χαρακτήρας ήταν αντίθετος. Ότι δεν ήταν προσεκτικός, ότι δεν ήταν συνεπής και ότι η λέξη επαγγελματία στο λεξικό δεν την είχε, να το πω έτσι χαριτολογώντας. Ναι. Αν δεν έχει αλλάξει και νομίζει ότι θα είναι το ίδιο, αυτός θα χάσει. Πρέπει να αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, θα τον αλλάξει και θα πάρει κάποιον άλλο. Τώρα και αυτός έχει μια τελευταία ευκαιρία να αξιοποιήσει και τον εαυτό του, αλλά και την ευκαιρία που του δίνει αυτή η μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Να πω βεβαίως ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να προχωρήσει άμεσα, μπορεί ίσως και τις επόμενες. Δύο ημέρες σε λύση συμβολίου του Ροντρίγκο, με τον οποίο έχουν καλέσει τον Ροντρίγκο Σοάρες, το δεξιό μπακ, τον καλέσανε για να μιλήσουν μαζί του για να λύσουν το συμβόλαιο. Από τώρα. Βέβαια, λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, θα τον από τώρα να τον αφήσουν, γιατί πιάνει και μια θέση ξένου παίκτη ο Ροντρίγκο. Ναι, ο Ροντρίγκο Σοάρες ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος και αυτός δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα. Παρότι τον συμπαθώ τον ποδοσφαιριστή, είναι φιλότιμος, τον εκτιμώ, δεν μπόρεσε να βγάλει κάτι ιδιαίτερο. Και είχε και την ατυχία αυτός να έρθει μετά από τον Μάτος. Ο Μάτος ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει. Ήταν ένας παίκτης πολύ μεγάλου βεληνικούς. Ένας παίκτης που θα το θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Και μοιραία η σύγκριση είναι τόσο κοντά το χρονικό διάστημα που έρχεται η σύγκριση ναι. Που δεν είχαν καμία σχέση από τους ποδοσφαιριστές. Αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και στην αμφισβήτησή του και στην αλλαγή του, ας το πούμε. Γιατί παρόλα αυτά όμως ήταν ένας παίκτης εργατικός, ένας παίκτης συμπαθής και ένας παίκτης που ποτέ δεν μπήκε μέσα στο γήπεδο να κοροϊδεύει. Έδειξε όσο μπορούσε τον καλύτερο του αυτό, αλλά δεν τα κατάφερε δυστυχώς. Είπατε προηγουμένως για ελλειπή σχεδιασμό. Και ήθελα να ρωτήσω πόσο ευθύνεται ο Λουτσέσκου για τα λάθη στον ΠΑΟΚ. 100%. 100%. Πόσο ναι, ποιος να ευθύνεται, εγώ. Ο Λουτσέσκου αποφάσισε τι θα κάνει, με ποιους παίκτες θα πορευτεί. Βέβαια, ο άνθρωπος τώρα τελευταία είπε: έκανα λάθος, το πήρε πίσω και αλλάζουμε την πορεία μας και ξεκινάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στην αρχή ήρθε. Προφανώς συζήτησε με τον πρόεδρο. Αυτό μπορώ να κάνω, εκείνο θα κάνω, το ένα θα κάνω. Οκ, okay, προχώρα. Είχε το ελεύθερο, θυμάστε που λέγαμε ότι είχε και το κλειδί, είχε τα πάντα. Αυτός αποφάσισε για όλους και για όλα. Τώρα γιατί να μην είναι. Άρα λέτε ότι ο Λουτσέσκου έχει την ευθύνη γιατί. Αυτό ήταν το αφεντικό. Δεν ανακατεύθηκε κανένας. Αυτό ζήτησε όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε και προφανώς αυτός κιόλας πήρε και το ρίσκο επάνω του να συνεχίσει με αυτούς. Και αν θυμάμαι και τις δηλώσεις του πολύ καλά, με αυτούς θα πάμε. Ξεκινάμε για κάτι πολύ καλό. Είναι λογικό, δεν είναι τίποτα περίεργο. Ούτε κάτι ασυνήθιστο. Και επίσης. Ποιος να έχει την ευθύνη της τεχνικός διευθυντής δεν υπήρχε, έχει αποφασίσει για όλους και για όλα. Ναι, και δεν του βγήκανε. Ακριβώς. Αυτό. Το οποίο αποδέχθηκε ο ίδιος συνέχεια, έτσι, να μην γελιόμαστε. Ναι. Και επίσης κάτι άλλο θα σας ρωτήσω. Πώς επηρεάζει τον ΠΑΟΚ η απουσία του Ιβάν Σαββίδη. Η απουσία του Ιβάν Σαββίδη, η απουσία του εισαγωγικά, γιατί εγώ είμαι σίγουρος επειδή. Έχω και μια πληροφόρηση να μην λέω ψέματα ναι. και είμαι και σχετικός. Ναι. Δεν είναι απουσία με την έννοια που το εννοεί και το πιστεύει ο κόσμος. Ο Ιβάν Σαββίδης γνωρίζει τα πάντα. Η ενημέρωσή του είναι πολύ τακτική. Έτσι, από τους ανθρώπους που αυτός εκτιμά και νομίζει ότι μπορεί να συζητά. Η απουσία του είναι αρνητική μόνο στο εξής. Ότι δεν είναι εδώ να τους υποδεχτεί στο γήπεδο και επίσης να μπει ρε παιδί μου και 5 φορές στα αποδυτήρια. Ότι είναι ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος. Ξέρεις, παίζει ρόλο μεγάλο αυτό, έτσι. Βέβαια. Και στην προσπάθειά τους και στο αυτό τους. Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος έχει τα προβλήματα. Με την υγεία του, όπως λένε προφανώς, δεν ξέρω πώς είναι, τι είναι. Έχει θέματα τα οποία να γίνουν σεβαστά. Και από εκεί και πέρα όλοι πληρώνονται κανονικά. Όλοι έχουν όλα τα ηχέγγυα. Τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Έχουμε ένα υπερόπλο το οποίο αν απασφαλίσει. Είναι ασφαλισμένη η σκανδαλιά. Αν απασφαλίσει ο Σαββίδης, θα γίνει Τέξας. Αυτό προσπαθούμε όλοι. Πώς να βρούμε έναν άνθρωπο να τον πλησιάσει, να τον πείσει και να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
Μάλιστα. Μαζί θα πάμε τώρα, προχωρήσουμε την εκπομπή όμως και θα πάμε να καλησπερίσουμε μέσω Skype τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ και βεβαίως καθηγητή στο επάγγελμα χωρίς αμφισβήτηση στα θέματα της γύμνασης των ποδοσφαιριστών, τον κύριο Μπάμπη Μιχαηλίδη, τον οποίο έχουμε μαζί μας, κύριε Απόστολε Τσουρέλα. Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Νίκο, μια παρέμβαση. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να το προλογίσω εγώ τον Μπάμπη. Γιατί? Έτσι ήταν, είναι ηθική υποχρέωσή μου να τον προλογίσω. Για ποιο λόγο? Και επίσης, επειδή ξέρεις τη σχέση που έχω με τον κύριο Μιχαηλίδη. Είναι πολύ καλή σχέση σας. Ναι, τόσο από πολύ καλή. Ναι. Η εκτίμησή μου στο πρόσωπό του για αυτό που έκανε, για αυτό που κάνει και για αυτό που θα μπορούσε να κάνει. Ναι. Το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη, να το πούμε και στον κόσμο. Δεν είναι ναι, κακό. Εάν κάποια στιγμή με ρωτούσαν, παιδί μου, επειδή εγώ έχει καιρό που φωνάζω ότι πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος δίπλα στον πρόεδρο, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος θα είναι μόνιμος στον ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι ναι. έμιστος ούτε τεχνικός διευθυντής. Θα είναι κάτι άλλο. Θα είναι ο άνθρωπος του Προέδρου για το ποδόσφαιρο. Ένας από τους τρεις που θα πρότεινα για υποψήφιους είναι αυτός. Ο οποίος εκτός από εξαιρετικός γυμνατής είναι και εξαιρετικός προπονητής. Άσχετα αν δεν είναι δηλωμένος προπονητής. Ναι. Έχει αίσθητο, διαβάζει τα παιχνίδια όλα, αντιδράει γέρος και επιπλέον έχει πολύ καλό μάτι. Θα μπορούσε να βοηθήσει, δηλαδή αντί να παίρνουμε τώρα. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι τη ώρα αυτά. Αντί να ρωτάμε τον ένα και τον άλλο και να ψάχνουμε, έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Ανθρώπους χρυσάφι. Πρόταση ένας λοιπόν, άνθρωπος Τσουρέλα, που υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν υπάρχει μομφή καμία γι' αυτό. Όχι, ίσα. Οι ποδοσφαιριστές, επειδή εγώ η γενιά μου είναι ακόμα στα πράγματα και στην Αθήνα και εδώ, ναι, ναι. δεν υπάρχει ούτε ένας που να τον έχει αμφισβητήσει. Μάλιστα. Και προπονητικά, καλά, σαν γυμναστής δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος είναι ο top. Έτσι, ήταν, είναι και επειδή το ποδόσφαιρο δεν έχει αλλάξει και πολύ σε αυτό το κομμάτι, θα είναι. Μάλιστα. Αλλά όλοι απορούμε γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μετά από αυτό το πρόλογο, εσύ έπρεπε να κάνεις τον πρόλογο τελικά για τον Μπάμπη Μιχαηλίδη, όχι εγώ. Είπα, γι' αυτό ναι. Ο δικός μου πρόλογος ήταν κλασικός δημοσιογράφου. Εσύ ο δικός σου πρόλογος ήταν αυτός που πρέπει να γίνει. Κύριε Μιχαηλίδη, μετά από αυτό το κρεσέντο του Απόστολου Τσουρέλα, τι λέτε εσείς? Το δικαιούται, το δικαιούται. Τι λέτε για αυτά που είπε ο Τσουρέλας για εσάς? Καταρχάς χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης. Σε σένα, προφανώς στον Απόστολο και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Δυσκολεύομαι τώρα, επειδή έχουν προηγηθεί τα κολακευτικά λόγια του Απόστολου. Ναι. Παρόλα αυτά, και χωρίς να μου πει αυτά τα λόγια, το γνωρίζει ο ίδιος, τον εκτιμώ ιδιαίτερα, τον αγαπώ ιδιαίτερα. Θα έλεγα ότι έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Απόστολο. Ναι. Και χαίρομαι που είναι στο πάνελ μαζί σου. Να πω βέβαια ότι εγώ αυτή την ιδιαίτερη σχέση, την πολύ ιδιαίτερη, δεν τη γνώριζα πολύ καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν κάλεσα τον κύριο Μιχαηλίδη και του είπα ότι για να είναι σήμερα παρόν στην εκπομπή, τον προσκαλέσω, μου είπε, του είπα ότι θα είναι στο στούντιο μαζί μου ο Απόστολος Τσουρέλας. Λέει, είναι το αγαπημένο μου παιδί από τον ΠΑΟ και τόσο ακόμη λέξει κλπ. Και δεν το γνώριζα, πραγματικά δεν το γνώριζα. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα το ότι ας πούμε υπάρχει μια καλή χημεία μεταξύ σας. Άρα θα γίνει μια ωραία κουβέντα, πιστεύω. Και η χημεία αυτή είναι χημεία η οποία είναι προπολώνετον, Νίκο. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Εδώ και πολλά χρόνια. Κύριε Μιχαηλίδη, βασικά η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας θέσω σαν καθηγητής που είστε και γνωρίζετε καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο, και σωστά είπε ο Απόστολος, γιατί έχω γνώση κι εγώ περί τι σημαίνει Μπάμπης Μιχαηλίδης. Λέει για την εκγύμναση. Τώρα ρωτάω, έρχεται αύριο να παίξει ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έχουν κάνει μόνο μία προπόνηση. Πώς θα μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να μπει μέσα και να παίξει μπάλα? Δηλαδή ένα ερώτημα πολύ σοβαρό νομίζω αυτό. Τι λέτε εσείς, Νίκο? Ναι. Νίκο, κατά τα ψέματα. Ναι. Με την εμφάνιση της πανδημίας μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στην καθημερινότητα όλου του πλανήτη. Σωστό. Η ανάγκη, θα έλεγα εγώ, περισσότερο για επιβίωση. Η ανάγκη για προσαρμογή στις νέες συνθήκες είναι πράγματι επιτακτική. Βεβαίως. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα δεν μπορεί και δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από αυτήν την εξίσωση. Προφανώς και ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο στο υψηλό επίπεδο έχει τις συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτής της πανδημίας. Ναι. Άρα επομένως όλοι όσοι ασχολούνται ενεργά
με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με τον αθλητισμό υψηλού επίπεδου όπως οι επαγγελματικές ομάδες. Θα πρέπει πράγματι να πάρουν υπόψη τους τα καινούργια δεδομένα και με δεδομένο, Νίκο, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι επειδή είναι κάτι εντελώς καινούριο, δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες και απόψεις γύρω από τις επιπτώσεις αυτής της πανδημίας σε αυτήν καθ' αυτήν την απόδοση. Αλλά μερικά πράγματα είναι δεδομένα. Ναι. Άρα θα είναι δύσκολο για ένα ποδοσφαιριστή να μετά από 10 μέρες, ξέρω, 8 μέρες, 10 μέρες καραντίνα. Γιατί εδώ μιλάμε για 13 ποδοσφαιριστές που μείναν 4 τελικά με κορονοϊό και άλλοι 9 έρχονται. Εδώ έχουμε να πάρουμε, Νίκο, πολλές παραμέτρους υπόψη μας. Μάλιστα. Μία παράμετρος, παραδείγματος χάρη, είναι ο ποδοσφαιριστής ή οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Οι οποίοι νοσήσανε. Μάλιστα. Και έχουν κάποια συμπτώματα. Με πυρετό, πονοκεφάλους και κάτι τέτοιο. Έχουμε ποδοσφαιριστές, μια άλλη κατηγορία, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί. Η εξειδίκευση και η εξατομίκευση της προπόνησης στη διάρκεια που οι αθλητές θα νοσήσουν είναι επιβεβλημένη. Μάλιστα. Δεν μπορούν οι ποδοσφαιριστές αυτοί να μείνουν άπραγοι, γιατί τότε θα οδηγηθούμε στη γνωστή κατάσταση, την ονομάζουμε προπονητικά εμείς D-training, που σημαίνει υποπροπόνηση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Όταν ένας χ αριθμός παικτών χάσει έναν αριθμό προπονήσεων, 10 εβδομάδες στην καραντίνα, 7 εβδομάδες στην καραντίνα, είναι αυτονόητο ότι αυτό έχει συνέπεια στην απόδοση κάποιων παραγόντων της φυσικής κατάστασης. Είτε είναι αυτό η αντοχή, είτε είναι αυτό είναι η δύναμη, και προφανώς έχει άμεσες επιπτώσεις και στο κομμάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φυσική κατάσταση και δεν είναι άλλο από το κομμάτι της τακτικής. Σωστά. Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι παίκτες οι οποίοι έρχονται από κορονοϊό έχουν κίνδυνο να πάθουν κάτι η υγεία τους, αν ανεβάσουν ψηλά ενδεχομένως και το ρυθμό, είναι δυνατό το μάτς, ξέρω εγώ, ανεβαίνει η αδρυναλίνη. Νομίζω ότι τα ξέρετε καλύτερα από εμένα. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος? Κοίταξε, Νίκο, υπάρχουν τελευταία. Ναι. Κάποιες μελέτες, ναι, οι οποίες προτείνουν συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή τι προτείνουνε? Εάν κάποιος παίκτης ή κάποιοι παίκτες απουσιάσουν για ένα χ διάστημα, γιατί το τι επιβάρηση θα δεχτούνε εξαρτάται πρώτον το... Δεν τον ακούω τον κύριο Μιχαλίδη μέσα. Μισό λεπτό, κύριε Μιχαλίδη, γιατί έχει ένα πρόβλημα η γραμμή σας της επικοινωνίας. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του. Είχε ένα πρόβλημα, κόπη και ωραία τα λέγαμε. Αυτό τώρα, αν πάει ο παίχτης να παίξει, κύριο Τσουρέλα, και προέρχεται από κορονοϊό, θα μπορέσει να είναι τόσο δυνατός όσο πριν κλπ. Λίγο δύσκολο αυτό. Υπάρχουν, έτσι, και επιπτώσεις. Φανταστείτε τι λένε, αν ακούτε τι λένε οι επιστήμονες για περικαρδίτιδες. Καλά, άστο, δεν υπάρχει. Γι' αυτό ρωτάω. Όσο περισσότερο επηρεάζουν τους ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων αυτά, ναι, τα πράγματα. Λέω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ας πούμε, ένα. Μέριμνα. Μέριμνα. Ναι, δηλαδή, εντάξει, και τι έγινε, να παίξουν πάγκο του Πανατολικού μετά από ένα μήνα. Και τι είναι το πρόβλημα? Μην πάθει καμιά ζημιά κανένα του Πανατολικού. Θα το πει σίγουρα ο κ. Μιχαλίδη. Θα το πει σίγουρα. Το θέμα είναι ότι και οι ποδοσφαιριστές που περνάνε κοροϊό περνάνε μια περίοδο απραξίας και μετά καλούνται να πάνε να δώσουν το 100%. Και αυτό δεν γίνεται. Πώς θα γίνει? Και αυτό είναι περίοδο. Είναι όλος, είναι 10 μέρες τώρα στην καραντίνα. Έτσι, μπράβο. Δεν έχει κάνει τίποτα. Λέει, προπονείται σπίτι του. Καλά, τώρα δεν το συζητάμε. Τι μπορεί να προπονηθεί σπίτι του? Το μόνο που μπορεί να προπονηθεί είναι στο τάβλι. Είναι σπίτι. Και αυτό πολύ σοβαρό. Ή στην πυρίμπα. Δεν μπορεί να προπονηθεί σε κάτι σοβαρό. Δεν θα κάναμε προετοιμασία, κάναμε καδέα στη θάλασσα. Ναι, και αυτό. Τώρα έχουμε την σύνδεση και πάλι. Ναι, ναι. Κύριε Μιχαλίδη, τώρα μας ακούτε. Δεν σας ακούγαμε εμείς. Έπεσε. Εγώ σας ακούω κανονικά. Τέλεια, Νίκο. Τέλεια. Και εμείς σας ακούμε πολύ καλά τώρα. Διεκόπη. Νίκο, έλεγα, ναι, λοιπόν, ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες, ναι, πρόσφατες, ναι, οι οποίες κάνουν για ένα μοντέλο 50, 30, 20, 10. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής ή κάποιοι ποδοσφαιριστές προέρχονται από την ασθένεια, ναι, τότε την πρώτη εβδομάδα η ένταση την οποία θα πρέπει και η ποσότητα την οποία θα πρέπει να δεχθούνε δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 50% της συνολικής επιβάρησης που δέχονται κανονικά στον εβδομαδιαίο κύκλο. Κατάλαβα. Στην δεύτερη εβδομάδα το 30, την τρίτη και ούτω καθεξής. Που σημαίνει τι?
η ανάγκη για εξατομίκευση της προπόνησης και εξειδίκευση είναι επιτακτική και επιβεβλεμένη, και νομίζω ότι το προπονητικό team το γνωρίζει αυτό, και προφανώς όλοι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι προέρχονται από αυτήν την ασθένεια θα πρέπει να δεχθούν συγκεκριμένη προπόνηση με συγκεκριμένη ένταση και με συγκεκριμένη ποσότητα. Γι' αυτό λοιπόν από χτες, με το που έγινε η πρώτη προπόνηση του Πανετολικού, γιατί και ο Αναστασίου είναι από τους μοντέρνους προπονητές, έχει πει ο Αναστασίου το εξής: θέλω να πάρω, για να τα λέμε στον κόσμο να μαθαίνει, θέλω να πάρω όλους τους παίχτες μαζί μου, όσους έχω, γιατί ακόμα δεν έχει. Ενώ έρχεται ο Πανετολικός, δεν ξέρουμε πόσοι παίχτες έρχονται, όλους τους πήρε. Ό,τι έτοιμο πόλεμο είχε, τους πήρε. Γιατί λέει ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνω τις 5 αλλαγές στο ημίχρονο. Καταλάβατε, δηλαδή κάποιοι. Ναι, νομίζω ότι έχει απόλυτα δίκαιο. Ναι, γιατί είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα παίξουν και παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ναι, ναι. Ακόμα και το γεγονός, εγώ σας λέω ένα παράδειγμα. Εάν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με την ΑΕΚ, ναι, την προηγούμενη Κυριακή, ναι, που ήταν προγραμματισμένο, ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ θα είχε ένα handicap απέναντι στην ΑΕΚ, και αυτό λόγω έλλειψη ρυθμού. Η ΑΕΚ θα είχε στα πόδια της ένα παιχνίδι, πράγμα το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν το έχει. Δεν το έχει. Φανταστείτε σωστά λοιπόν τώρα και τις δύο ομάδες, οι οποίες προέρχονται από μια απραξία σχεδόν 20 ημερών, 15 ημερών, δεν ξέρω πώς. Προφανώς και αυτό είναι ένας αρνητικός παράγοντας και για τις δύο ομάδες, πολύ δε περισσότερο για μια ομάδα η οποία έχει κάνει μόνο μια προπόνηση. Καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μπορούμε να περιμένουμε τις απαραίτητες προσαρμογές. Σωστό. Κύριε Μιχαλίδη, κάτι άλλο. Θα ήθελα λίγο, επειδή προηγουμένως τοποθετήθηκε ο Απόστολος Τσουρέλας για τον ΠΑΟΚ, θα ήθελα λίγο να μου πείτε εσείς αν βλέπετε ότι. Εντάξει, ο κορονοϊός επηρέασε, όπως και να το κάνουμε. Αν βλέπετε ότι έχουμε μία πτώση της ποιότητας του πρωταθλήματος σε σχέση με την περσινή χρονιά ή και την προπέρσινη, πώς το βλέπετε εσείς? Εγώ, Νίκο, με βάση τα τωρινά δεδομένα, θα έλεγα ίσως το αντίθετο. Ναι. Κυρίως για τις ομάδες. Από τη μέση και προς τα κάτω θα έλεγα ότι οι ομάδες ίσως και ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, με περισσότερους παίκτες αλλά ακόμα και με ποιοτικότερους παίκτες, και γι' αυτό και βλέπουμε ότι αρκετές ομάδες που βρίσκονται στο μέση της βαθμολογίας και πιο κάτω βάζουν προβλήματα στις μεγάλες ομάδες. Ναι. Βάζουν ζητήματα στις μεγάλες ομάδες. Άρα οι μικρές ομάδες δεν επηρεάστηκαν τόσο πολύ, λέτε? Όχι, γιατί πιστεύω ότι ενισχύθηκαν οι περισσότερες ομάδες με αρκετούς και καλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός σαφώς και δεν είναι ο Παναθηναϊκός του παρελθόντος. Ναι. Βεβαίως και ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο ΠΑΟΚ τον οποίον θα θέλαμε και ο ΠΑΟΚ τον οποίον γνωρίσαμε όλοι μας. Νομίζω ότι συγκριτικά, αν μπορώ να κάνω μια τέτοια σύγκριση στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, δεν θα χαρακτήριζα το φετινό επίπεδο χειρότερο από το περσινό. Μάλιστα. Συγκριτικά μιλάμε πάντα, Ναι, ναι, βεβαίως. Η απόδειξη για αυτό που λέει, ναι, ο coach, ναι, είναι ότι οι μισοί παίκτες από τους μισοί, το 50% των παίκτων από αυτές τις ομάδες είναι όλοι στόχοι των μεγάλων. Από τις μικρές. Δες πόσους παίκτες ήταν. Και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Κότσιρα, σαν να δείτε, που είναι και 30 χρονών κλπ. Παράδειγμα, ο Σόνι τώρα, ένας παίκτης. Ο Σόνι, ο οποίος κάνει πολύ καλή. Ναι. Τον Ιωαννίνων, τον μπακ του αριστερό. Ο Πίρσμαν. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Ο Πίρσμαν. Ένα σωρό ποδοσφαιριστές από αυτούς παίζουν άνετα στις μεγάλες ομάδες. Και από το Βόλο τώρα. Είναι 100%. Βόλο. Έχει πάρα πολλούς και καλούς παίκτες. Εγώ, κύριε Μιχαλίδη, απορώ πώς, ας πούμε, ο Βόλος ή ο Μπέος βρίσκει ένα παίκτη σαν τον Van Fert, το center for, ο οποίος είναι πιτσιρικάς και τον πήρε, ας πούμε, με 150 χιλιάρικα. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν ομάδες, εγώ δεν θα πω πάλι ο ΠΑΟ κλπ, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν ομάδες που πάνε και δίνουν 2 και 3 εκατομμύρια και παίρνουν τα λεγόμενα παλτά. Δεν τους βγαίνουν τουλάχιστον. Πώς γίνεται να βρίσκουν τους παίκτες αυτοί? Ο Van Fert, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα και δείχνει το παιδί ότι έτσι, δεν ξέρω κι εσείς το βλέπετε, κύριε Μιχαλίδη, και αθλητικός τύπος είναι και ψηλό παιδί. Πώς το βλέπετε εσείς? Δεν είναι μόνο ο Van Fert, Νίκο, είναι και άλλοι παίκτες, πολύ ποιοτικοί παίκτες στο χώρο του κέντρου που έχει. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι, πραγματικά μια απονεμένη ιστορία. Και νομίζω ότι όλες οι ομάδες, είτε μικρές είναι είτε μεγάλες, και προφανώς οι μεγάλες έχουν περισσότερο ευθύνη, να οργανώσουν καλύτερα το τμήμα scouting το οποίο έχουν. Σημαντικό. Γιατί πράγματι είναι απορίας άξιων πώς ξοδεύονται λεφτά για παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στους στόχους μιας ομάδος. Και αντίθετα υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν ξέρω πώς λειτουργεί το αντίστοιχο τμήμα scouting των ομάδων αυτών, καταφέρνουν πολλές φορές
να βρουν παίκτες και ποιοτικούς και καλούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ομάδων τους. Μάλιστα. Το τμήμα σκάουτινγκ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα οργάνωσης, νομίζω, και λειτουργίας της ίδιας της ομάδος στο κομμάτι που έχει να κάνει με το σκάουτινγκ. Εδώ τώρα για το τμήμα σκάουτινγκ που λέτε, επειδή στον ΠΑΟΚ υπάρχουν κάποιοι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές και γνωρίζω ότι ο κύριος Τσουρέλας έχει επαφή. Θέλω να τον ρωτήσω, πιστεύετε ότι το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ λειτουργεί σωστά? Το τμήμα σκάουτινγκ, θέλω να διαβεβαιώσω όλους από αυτό που πιστεύω και γνωρίζω εγώ, ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά στο κομμάτι που τους αναλογεί. Δηλαδή, για το μικρό το σκάουτινγκ, έτσι, το οποίο έχει ο λόγος του, ας πούμε, φτάνει μέχρι ένα σημείο. K15, K17, K19. K19. Λαγωνίδης είναι εκεί. Είναι ο Λαγωνίδης, είναι ο Αλεξανδρίδης, είναι ο Μαλιούφας, που έχει σχέση και με τους μεγάλους, όλα τα παιδιά αυτά. Να είναι βέβαιοι όλοι ότι τα παιδιά αυτά δουλεύουν όλη την ημέρα, το κεφάλι του, το μυαλό του το έχουν λιώσει. Με χιλιάδες ώρες μέσα στην πέρα. Ναι. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Για να μην παρεξηγηθώ, η αναφορά μου στην καλή λειτουργία του. Θα το έλεγα, Μπάμπη, τώρα εγώ. Ναι. Προφανώς και δεν αναφέρεται στο τμήμα. Καλά, εννοείται. Εγώ το ρώτησα. Η αναφορά μου είναι γενική. Ναι. Γνωρίζω όλα τα παιδιά. Γνωρίζω από τον Γιώργο τον Κωστίκο μέχρι τον Κώστα τον Λαγωνίδη όλους τα παιδιά τα οποία έχουν αντίληψη και γνώση του αντικειμένου. Και εγώ πιστεύω ότι και με την προσθήκη του τεχνικού διευθυντή, ο οποίος ήρθε τώρα, προφανώς και τα αποτελέσματα και αυτών των ανθρώπων θα είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά η αναφορά μου δεν έχει να κάνει με το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ. Εγώ η αναφορά μου ήταν γενική. Έγινε αντιληπτό. Βάζω μου να πω εγώ κάτι να συμπληρώσω. Τα παιδιά αυτά εισηγούνται συνεχώς ποδοσφαιριστές. Χαρτιά, καταλόγους. Έχει τύχει να ξέρω πολλά ονόματα κτλ. Τα οποία κάπου σταματάνε αυτά. Μέχρι ένα σημείο. Τώρα όμως εδώ, κύριε Τσουρέλα, μου κάνετε ωραία assist, γιατί είδαμε και τον Μπότο πριν από λίγο. Ποιος είναι ο ρόλος του Μπότο στον ΠΑΟΚ? Ο ρόλος του Μπότο στον ΠΑΟΚ εγώ δεν ξέρω προσωπικά. Δεν ξέρω τι θα κάνει ακριβώς. Ο Μπότο είναι ένας άνθρωπος διακεκριμένος στο σκάουτινγκ, έτσι. Αλλά εγώ θέλω να το ξανατονίσω. Άλλο τεχνικός διευθυντής, ναι, άλλο σκάουτινγκ. Σκάουτινγκ είναι ο άνθρωπος που είδαμε πριν από λίγο, που είναι αυτός εδώ που βλέπουμε τώρα. Είναι ο Ουκρανός, ο Αντρέι Φετσένκοφ. Εντάξει, ο κύριος Μπότο, τεχνικός διευθυντής, είναι μια πολύ πλατιά έννοια, έτσι. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο όλα που τον λέω εγώ. Είναι ο άνθρωπος δίπλα στον πρόεδρο, ο άνθρωπος που υποτίθεται θα μακροημερεύσει στην ομάδα για να κάνει και ένα μακρόπνο σχέδιο. Έτσι, ο κύριος Μπότο δεν θα κρίνεται κάθε μήνα ή πέντε μήνες ή έξι μήνες ανάλογα με τους παίκτες. 2,5 χρόνια συμβόλαιο υπεγράφω. Θα πρέπει, παράδειγμα, αυτός ο κύριος να έχει τις δυνατότητες να υλοποιεί αυτά που θα ζητήσει η ομάδα. Επίσης, κάτι άλλο που έχω εγώ στο σκεπτικό μου, θα πρέπει και οι παίκτες που έρχονται να μην αλλάζει ο ΠΑΟ για αυτούς. Αυτοί να έρχονται για τον ΠΑΟ. Φέρνουμε παίκτες δηλαδή ανάλογα με την τακτική. Ποια τακτική? Δεν μπορώ να παίξω 4-4-2. Δεν υπάρχουν αυτά. Ναι. Αυτά κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ναι. Ο κύριος Μπότο πρέπει να γίνει ο μπαμπάς όλων των ποδοσφαιριστών. Είναι θέματα μέσα στα αποδυτήρια, έξω από τα αποδυτήρια, θέματα προσαρμογής, θέματα προετοιμασίας, θέματα οργάνωσης. Πρέπει αυτός, από τη στιγμή που αναλαμβάνει αυτό το πόστο που μας λένε, σε αυτά να ηγηθεί. Και αυτό είναι κάτι πολύ και μεγάλο και πολύ υπεύθυνο, αλλά και πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Θα χρειαστεί συγκαταβατικότητα, θα χρειαστεί βοήθεια και κατανόηση από όλους, διότι αυτή η θέση ποτέ στον ΠΑΟΚ δεν υπήρξαν τεχνικοί διευθυντές, αλλά όχι με αυτή την έννοια. Δηλαδή, είχαμε το Ρέμπε, μας είπε στο τέλος όταν έφυγε ότι εγώ ήρθα για να τους πουλήσω. Ναι. Είχα γνωρίσει προσωπικά τον κύριο Άρνεσεν, ο οποίος οι αρμοδιότητες του φτάχναμε ένα σημείο. Τον Τζιστιακόφ το γνωρίσατε? Όχι. Καλύτερα. Λοιπόν, αλλά είχαμε τον Μίχελς, ο οποίος πραγματικά εκεί που τον είχαμε για τεχνικό διευθυντή, του ζητούσαμε να κάνει. Να γίνει πρόεδρος και αυτό, κάτι πάντων, αυτό. Άλλα πράγματα. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Μάλιστα. Πρέπει κάποια στιγμή να του δώσουμε τις αρμοδιότητες που πρέπει. Αν μπορεί ο άνθρωπος να ανταποκριθεί, ναι. Αν δεν μπορεί, θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε μια ωραία κουβέντα, αλλά πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μείνουμε όλοι μαζί, γιατί έχουμε και μια έκπληξη για τον κύριο Μιχαηλίδη. Θα το γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω σε λίγο, αλλά μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Βλέπετε την τηλεοπτική σφήνα στα σπορ κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 7 η ώρα από την TV100 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα, το μεσημέρι στις 12. Από το πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Και μαζί μας είναι εδώ στο στούντιο ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο κύριος Απόστολος Τσουρέλας του Κεφάλου, και μαζί μας μέσω Skype ο πρώην προπονητής της ομάδος και γυμναστής, ο κύριος Μπάμπης Μιχαηλίδης. Κύριε Μιχαηλίδη, ωραία τα είπαμε. Θέλω όμως να πάμε λίγο μαζί σε κάτι το οποίο το ζήσατε έντονα από την θητεία σας στον ΠΑΟ, και θα σας γυρίσω 31 προς 32 χρόνια πίσω.
Γιατί αυτή τη στιγμή και οι τηλεθεατές βλέπουν την περίπτωση Καραμάνη στον αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, όπου βεβαίως, γιατί το θυμηθήκαμε αυτό, γιατί σαν χτες έχουν περάσει 10 χρόνια από την μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Θωμάς Βουλινός, ο οποίος πήρε την ομάδα και έφυγε, και καλό θα είναι η εικόνα να έρθει μπροστά για να τη δει και ο κόσμος καλύτερα, όπου είναι μια περίπτωση το Σεπτέμβριο του 1990 στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό. Το σκορ είναι ήδη 3-0 υπέρ του Παναθηναϊκού και ο Καραμάνης κάνει δύο αποβολές και βλέπουμε τον Θωμά Βουλινό, ο οποίος παίρνει την ομάδα και φεύγει από το γήπεδο. Είναι μια περίπτωση στην οποία τότε προπονητής είναι ο Ρομπ Γιάκοπς και συνεργάτης του Μπάμπης Μιχαηλίδης. Επαναλαμβάνω, 1990, Σεπτέμβριος του 1990, για την ακρίβεια 23 του Σεπτέμβρη. Εδώ πέφτουν και τα σχετικά από την κερκίδα στους παίκτες του ΠΑΟΚ που αποχωρούν, και ο Βροχίδης ο έφορος. Εδώ στα αποδυτήρια μετά το τι ακριβώς έχει γίνει. Και εδώ, αν θέλετε, να δώσουμε και λίγο ήχο, γιατί έχει ενδιαφέρον από το βίντεο. Αυτός δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει τίποτα. Το λόγο που πήρατε τελικά αυτή την απόφαση, καταρχάς εσείς την πήρατε αυτή την απόφαση? Εγώ προσωπικά, ναι. Και δεν την πήρα αθόρμητα και εκνευρισμένος. Μετά από το τρίτο goal offside, ενημέρωσα τους κυρίους που ήταν δίπλα μου του Διοικητικού Συμβουλίου, αν συνεχιστεί θα πάρουμε την ομάδα και θα φύγουμε. Αυτό κάναμε. Τι ήταν κυρίως αυτό που σας όθησε σε αυτή την απόφαση? Δεν είμαστε πρόβατα για σφαγίδα. Ήρθαμε εδώ να παίξουμε ποδόσφαιρο και σε καμία περίπτωση δεν ήρθαμε να σώσουμε κάποιους άλλους. Πώς κρίνετε εσείς, σαν πρόεδρος της ΕΠΑΕ, την συμπεριφορά ενός σωματείου του ΠΑΟΚ να αποχωρήσει από το γήπεδο διαμαρτυρόμενο για τη διαιτησία του κ. Καραμάνη? Όπως διαπιστώσατε, δεν την εγκρίνω. Αλλά όταν ο πρόεδρος αναλαμβάνει τις ευθύνες, εγώ τι να πω. Έχει ξανασυμβεί τέτοιο παρόμοιο γεγονός? Παιδιά, ότι δεν κάνει δηλώσεις. Έλα πιο πίσω. Υπάρχει το πλάνο, κύριε Μιχαηλίδη, που έρχονται οι κάμερες από πάνω και ρωτάνε το Γιάκοπς, ρωτάνε το πλάνο αυτό και πάει να... και ο Γιάκοπς λέει δεν κάνω δηλώσεις. Ξαναρωτάει ο δημοσιογράφος και εσείς απαντάτε, μα σας λέει δεν κάνει δηλώσεις ο άνθρωπος. Τι ρωτάτε αυτή τη στιγμή? Πίεση υπήρχε πολύ μεγάλη, έτσι? Το μόνο που θυμάμαι, Νίκο, ναι. Θυμάμαι πολλά πράγματα και οι εικόνες με φέρνουν μνήμες πραγματικά που θα ήθελα να ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Ναι. Είναι ότι ο Ολλανδός δεν πίστευε στα μάτια του αυτά που έβλεπε. Μου λέει είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Και όμως συνέβαιναν και συνέβησαν. Με το διαιτητή Καραμάνης Βιωτίας, ο οποίος μάλιστα απέβαλε. Και πριν, Νίκο, και πριν, ναι, το 3-0 στο οποίο ανέφερες, ναι, το πρώτο 20 λεπτό, το θυμάμαι καλά το παιχνίδι, 25 λεπτό, ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Ένα καταφανέστατο πέναλτι στον Αναστασιάδη, αν θυμάμαι καλά, δεν το δίνει. Και ξαφνικά εκεί που έχουμε το ρυθμό και παίζουμε, ο διαιτητής προφασίζεται μια ζαλάδα, δεν ξέρω τι, τον χτύπησε ο ήλιος στο κεφάλι. Πήγε εκεί στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τον περιποίηθηκε ο γιατρός τους. Θα μου πεις αυτό είναι η αιτία? Όχι, με αποβολή των δύο παικτών, Σκαρτάδου και Μαγντή. Μιλάμε για όρια. Με όρια, πραγματικά όρια. Και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το οποίο, γιατί μου το είχε πει ο Μπορμπόκης αυτό. Γύρισα πολλά χρόνια πίσω, αλλά το θυμηθήκαμε λόγω Βουλινού. Μου είχε πει ο Μπορμπόκης ότι από την επόμενη μέρα είχαν βάλει μια φωτογραφία του Καραμάνη στα ποτήρια και περνούσαν και το φτύνανε. Ισχύει. Και του Καραμάνη, θυμάμαι και έναν άλλον διαιτητή, από ποιος μάλιστα έκανε και τον κριτή των πάντων, ένας Βασιλάκης. Βασιλάκης, αυτός ο οποίος έφυγε από τη ζωή βέβαια, νομίζω, δεν είναι πατώμα, έτσι, ναι. Α, ο συγχωρεμένος, ναι. Εντάξει. Και αυτός είχε κάνει κάποια όργια εδώ σε έναν επαναληπτικό κυπέλο εκεί μέσα στην Τούμπα. Αν θυμάμαι καλά, με τον Ολυμπιακό ήταν. Πολλοί κάνανε, κύριε Μιχαηλίδη, και ένας άλλος που κάνει τώρα κριτική στο Open, ο Φαλακρός, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Ο ποιος? Ο Κάκος, ναι, αυτός εδώ. Ο Κάκος, κόλλησε το μυαλό μου. Γιατί, Ανδρέου? Και ο Κάκος και όλοι αυτοί που κάνουν τώρα τους ωραίους και κάνουν τους κριτές των πάντων έχουν κάνει κάτι σφαγές στο παρελθόν που, ναι, όλη η Ελλάδα γελούσε, ας πούμε, τις σφαγές. Και όμως αυτοί κάνουν τώρα, είναι κριτές. Όπως και ο Σπάθας, ο Σπάθας, ναι, είναι, ναι, στο Μέγκα. Ποιος ο Σπάθας?
κάνουν και τους κριτές. Κάνουν και τους κριτές. Λίγο αυτοκριτική και αυτογνωσία δεν έχουν. Να τρελαίνες. Δεν έχουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτό είναι η εξήγηση. Λοιπόν, για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, επειδή αύριο θα γίνει το μάτς με τον Πανετολικό, ο Στέλιος Τεριάδης είναι μαζί μας από το σφίνα.gr και θα του δώσουμε λίγο το λόγο να μας πει, κύριε Μιχαηλίδη και κύριε Τσουρέλα, πώς είναι ο ΠΑΟΚ εν ώψη αυτού του αγώνα. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στην εκπληκτή παρέα. Να είσαι καλά. Δώσε μας λίγο ένα στίγμα πώς είναι ο ΠΑΟΚ για το μάτς και ο Πανετολικός πώς έρχεται. Γιατί προηγουμένως μας είπε ο κύριος Μιχαηλίδης τι γίνεται τώρα μετά τόσες μέρες με κορονοϊό και πώς αναμένουμε και τους παίχτες. Τι λέει το ρεπορτάζ. Νίκο, καταρχήν να πούμε ότι εκτός συγκλονιστικού αυρόπου καταρχήν το μάτς θα γίνει. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί ο ΠΑΟΚ θυμίζω τελευταία φορά που τον είδαμε να αγωνίζεται σε επίσημο παιχνίδι ήταν στις 22 του Δεκεμβρίου. Περίπου 20 μέρες πριν. Μάλιστα. Σε εκείνο το μάτι με την ΑΕΛ για το κύπελο. Μάλιστα. Τώρα, περιμένουμε τα νεότερα από την αποστολή του ΠΑΟΚ, να δούμε ποια παιδιά θα είναι μέσα, ποια θα είναι εκτός. Γιατί πέραν των τιμωρημένων Τσούμπα Ακπομ και Αντρία Ζίβκοβιτς και των τριών τραυματιών, του Τέιλορ, του Ελ Κατουρί και του Ολιβέιρα, σίγουρα θα έχει κάποιες ακόμα απώλειες ο ΠΑΟΚ. Γιατί κάποια παιδιά είχαν περιπέτεια με τον κορονοϊό, ήταν κάποιες μέρες εκτός προπονήσεων. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα συμπεριληφθούν στην αποστολή, ποιοι θα μείνουν εκτός. Τώρα, το πιο μεγάλο ενδιαφέρον θα είναι βέβαια να δούμε αν θα είναι στην αποστολή ο Αντώνιο Τσόλακ και ο Λέο Ζαμπά. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Βάσει των δηλώσεων του Λουτσέσκου στο συντροφικό κανάλι, οι οποίες έγιναν το μεσημέρι γνωστές, νομίζω ουσιαστικά έκανε spoil που λέμε, προανήγγειλε την συμμετοχή και των δύο στην αποστολή. Μάλιστα. Νίκο, να σου πω ότι δεν θα. Δηλαδή, αν πάρω αύριο το μεσημέρι στα χέρια μου, μία ώρα πριν τη σέντρα, το χαρτί με τις ενδεκάδες και εδώ τον Τζόλακ μέσα, δεν θα μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς λόγω του ότι είναι τιμωρημένος και ο Ακπομ που είναι τιμωρημένος. Ναι, δεν παίζουν ο Ακπομ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Να δούμε και ποιοι άλλοι θα έχουν επηρεαστεί από τον κορονοϊό. Και ποιους έχει άλλους, δηλαδή, άμα τους βάλεις στη σειρά, έχει μείνει ο Σφιντέρσκι, έχει μείνει ο Μούργκ. Έχει μείνει ποιος άλλος, ο Μπίσεσβαρ μπορεί να παίξει πλάγι ενδεχομένως. Δεν έχει και κανέναν άλλον. Και ο Τσόλακ είναι ο επόμενος φυσιολογικά που υπάρχει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι για να βγαίνει δημοσίως ο προπονητής και να λέει ότι είναι ευχάριστη η έκπληξη ο Τσόλακ, ουσιαστικά ξαναλέω... Και ο Ζαμπά. Και ο Ζαμπά, και για το Ζαμπάλι. Άρα μπορεί ο Ζαμπά να είναι ενδεκάδα. Δείχνει πολύ καλά στοιχεία στην προπόνηση, βέβαια. Μάλιστα. Και θέλουμε κάτι τελευταίο να μας πεις σχετικά με τον παίκτη που ήρθε σήμερα, το Γιώαν Σάστρε. Δηλώσεις δεν έκανε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, έτσι. Δεν έκανε, απλά είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο, τον Κυριάκο Κυριάκο, ο οποίος εκπροσώπησε την ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο. Του είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα. Ο Σάστρε, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις και αν προλάβει ο ΠΑΟΚ να τον ανακοινώσει σήμερα. Εννοώ να προλάβει να ανταλλάξει τα έγγραφα με τη Μαγιόρκα και με την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αν δεν ανακοινωθεί σήμερα, θα ανακοινωθεί σίγουρα αύριο ο Γιώαν Σάστρε, ο οποίος θα έρθει με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι. Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Μαγιόρκα περιλαμβάνει και ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή ύψους 400.000 ευρώ. Αν ο ποδοσφαιριστής αγωνιστεί στο 50 ή το 60% των επίσημων αγώνων του ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν, αυτή η ρήτρα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν δεν πιάσει αυτό το νούμερο, τότε οι δύο πλευρές θα ξανακάτσουν στο τραπέζι να συζητήσουν για την μεταγραφή του παίκτη, ο οποίος ήρθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη οικογενειακός και ετοιμάζεται να αρχίσει να μπει στις προπονήσεις, αφού ανακοινωθεί βέβαια από τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Καλά. Να είσαι καλά. Κύριε Μιχαηλίδη, πόσο σημαντικό είναι όταν έρχεται ένας παίχτης από ένα προηγμένο πρωτάθλημα, όπως είναι το Ισπανικό, χωρίς αμφισβήτηση. Βεβαίως, ο παίχτης είχε 7 συμμετοχές μέχρι τώρα, αλλά αυτό δεν παίζει καλό, γιατί οι προπονήσεις γίνονται σε άλλο επίπεδο. Πόσο σημαντικό είναι, δε αυτός ο παίχτης είναι έτοιμο πόλεμος, κατά την εκτίμησή σας. Νίκο, δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα στο διάστημα αυτό. Προφανώς όμως ανήκε σε μια ομάδα, ακολουθούσε τους ρυθμούς της ομάδας στις προπονήσεις. Το ξέρεις νομίζω τόσο εσύ όσο και ο Απόστολος πάρα πολύ καλά, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας ποδοσφαιριστής να έχει παιχνίδια στα πόδια του. Από μόνες τους οι προπονήσεις δεν μπορούν να φέρουν κανένα ποδοσφαιριστή στο επιθυμητό επίπεδο. Τώρα θέλω να πιστεύω και αν θέλεις να ελπίζω ότι θα είναι σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε
να μπορέσει να βοηθήσει άμεσα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ανάγκη κάθε καλό ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή, κύριε Μιχαηλίδη. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα και με τον κύριο Τσουρέλα. Είχα δίκιο ότι είχα τη χημεία στην όλη διαδικασία και νομίζω ότι τα είπαμε καλά. Σας γυρίσαμε και πολλά χρόνια πίσω, 31 χρόνια πίσω. Νομίζω ότι ήταν άσχημες οι μνήμες, αλλά καμιά φορά αξίζει να το θυμόμαστε. Καλές μνήμες. Καλύτερες. Τον Απόστολο και την αγάπη μου. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και εσάς με υγεία. Λοιπόν, θέλω λίγο να ολοκληρώσω την κουβέντα με τον Απόστολο Τσουρέλα και να τον ρωτήσω αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα, κατά την εκτίμησή σου, ποιος πρέπει να είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθούμε, επειδή δεν το κάναμε, καλώς ήρθε στον το Παλικαράκι του Σάστρε, σιδεροκέφαλος. Καλή επιτυχία να έχει, να είναι γερός και να αποδείξει αυτό που πιστεύει ότι αξίζει. Για μας θα είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Έρχεται ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ στη μηχανή του για να πετύχει το στόχο του. Βεβαίως. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Θα το καταλάβει πολύ γρήγορα. Μόλις θα μπει στα αποδυτήρια θα το νιώσει. Καταλάβει που ήρθε. Ακριβώς. Ναι. Εύχομαι και ελπίζω κι εγώ να είναι πραγματικά καλός παίκτης και να στεριώσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί και η ηλικία του είναι πάρα πολύ καλή και επίσης και το χρηματικό ποσό που απαιτείται. Στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτά που δίνουμε. 400 χιλιάρια είναι. Θα είναι μια πολύ καλή επένδυση για τον ΠΑΟΚ, εάν φυσικά είναι αυτός που όλοι θέλουμε να είναι. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Ναι. Να πω λίγο για το σημερινό παιχνίδι, κάτι που δεν είπαμε. Ρώτησες προηγουμένως ότι αν είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι δεν είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Έχουμε να παίξουμε από τις 20 του μηνός, όπως είπε ο Στυλιάδης. Για βάλε είναι σχεδόν 20 μέρες, 20 μέρες και απραξίας. 20 μέρες με προβλήματα, με κορονοϊούς, ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν επηρεαστεί, και σύν τους τραυματισμούς και σύν τις απουσίες των δύο τιμωρημένων. Για να μην αναφερθούμε τώρα και ξαναπούμε τα ίδια προσωπικά σε έναν-έναν, πρέπει αυτοί που είναι υγιείς να υπομειστούν λίγο βάρος παραπάνω, να σφίξουν τα δόντια, σύν τους υπόλοιπους, και να κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν τον Πανετολικό. Να μην τρελαθούμε κιόλας, ο ΠΑΟΚ όπως και να είναι, σε όποια κατάσταση και να είναι, τον Πανετολικό τον κερδίζει. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι θα συμβεί. Στόχος και... Στόχος στο κύπελο. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι το κύπελο, δεν το συζητάμε, έτσι. Και εγώ επειδή δεν θέλω, δεν μπορώ δηλαδή να βλέπω τον ΠΑΟΚ και να πω ότι τα έχει παρατήσει, το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Πάντα στο έχω πει και στο ράδιο και σου κάνει εντύπωση, θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο πάντα για τον ΠΑΟΚ. Είναι το κύπελο, είναι η ευρωπαϊκή διάκριση που συνεχίζουμε. Και επίσης και το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου. Ας είναι 12 βαθμοί. Με 11 βαθμούς. 12. Ας είναι 12. Τώρα είναι 14, αλλά θα γίνουν 11. Ναι. Για να κερδίσει το Πανετολικό. Έτσι ακριβώς. Θα γίνουν 11 βαθμούς. Ναι. Ας είναι 11 βαθμούς, ναι. Δηλαδή θέλω, δηλαδή δεν τα παρατάω ποτέ. Θα παίξουμε μέχρι το τέλος. Ναι. Όπως έχασε την Κυριακή ο. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι, όχι, μπορεί να το πάρει. Θα πλησιάσει να το διεκδικήσει. Να πλησιάσει τον Ολυμπιακό. Πιστεύω στα καλά play-off. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Πιστεύω ότι μέσα από τα παιχνίδια αυτά μέχρι το τέλος θα δώσουν εξετάσεις και κάποιοι παίκτες που ακόμα ούτε ο Μπότο έχει ολόκληρη καλή εικόνα, ναι, ή κακή. Άρα δεν χάθηκε λες τίποτα ακόμα. Τίποτα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαστήριο. Είναι σαν να φαντάζεσαι μια εταιρεία μεγάλη που όλοι δουλεύουν για κάποιο σκοπό. Όλοι έχουν το στόχο τους, το σκοπό τους. Οι ποδοσφαιριστές θα προσπαθήσουν όλοι να κερδίσουν νέο συμβόλαιο. Ναι. Λείπουν τα συμβόλαια. Από πίσω είναι μικροί. Και έχω και άλλες απορίες εγώ που δεν τις λέμε. Γιατί 3 χρόνια δεν έχουμε δει ακόμη τον center forward. Ο Κούτσιας με ένα φοβερά μεγάλο συμβόλαιο για να μην παίζει. Ή μπορεί ή δεν μπορεί. Πότε τον δούμε. Γιατί παράδειγμα ο άλλος ο μικρός και αυτός ακόμη. Ίσως είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία αυτό από εδώ και πέρα να πλησιάζουν και αυτή την ομάδα για να δουν τι μπορούν να κάνουν. Ποιος μικρός, ο Λίρατζης. Άκουσα τέλειες. Ο Λίρατζης μπήκε στην ομάδα, έδειξε το παιδί ότι μπορεί και αυτός να προσφέρει. Πόσο θα φανεί. Από αυτόν εξαρτάται. Μάλιστα. Έτσι. Να μην προλαβαίνουμε καταστάσεις. Όχι, δηλαδή, τα ερωτήματα είναι σωστά. Μια πρώτη τάξη ευκαιρία από εδώ και πέρα να γίνουν οι σωστές ανακατατάξεις με τον σωστό τρόπο και επιτέλους κάποια στιγμή οι άνθρωποι που θα πάρουν αποφάσεις όντως να έχουν γνώμη. Μάλιστα. Τόσα χρόνια δεν είχαμε τεχνικό διευθυντικό, δεν τις έπαιρναν αυτοί. Ποιος αποφάσιζε. Τώρα όμως έχουμε. Μάλιστα. Θα πρέπει αυτός να πάρει την ευθύνη και να πει εσύ μένεις, εσύ δεν μπορείς, εσύ δεν συνεχίζεις και συνεχίζουμε. Σωστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Απόστολο Τσουρέλα για τη σημερινή παρουσία στην εκπομπή. Να είστε και καλά, εγώ, κύριε Τσουρέλα. Και εγώ ευχαριστώ. Και καλή χρονιά με υγεία. Και μου το βήμα. Να είστε καλή καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά.
Να πω βέβαια ότι είχαμε σήμερα ένα παιχνίδι βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ έχασε 3-1 από μια ομάδα που λέγεται Μπαστάρδο. Όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο, Μπαστάρδο λέγεται, και κέρδισε 3-1. Τα σετ ήταν στο παρατάκι του μάτς. 23-25 πήραν το πρώτο σετ οι αντίπαλοι. 26-24 ο ΠΑΟΚ. 23-25 και 25-27 είναι για το challenge. Τώρα εμείς θα πάμε στον Άρη και θα πάμε μέσω Skype να καλησπερίσουμε τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Γιώργο Γκουγουλιά, τον οποίο βλέπουμε. Καλησπέρα, Γιώργο, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Εύχομαι να μην φάσει κανένα πρόστιμο με το όνομα της ομάδας που είπες, έτσι. Ναι, όχι, μα έτσι λέγεται η ομάδα. Μπαστάρδο. Και ζήτησα συγγνώμη και είπα. Δεν ζήτησα συγγνώμη, αλλά λέω έτσι λέγεται. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το όνομα, μην παρεξηγείτε. Αυτό είναι το όνομα της ομάδας. Λοιπόν, από εκεί πέρα, ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει μια μεταγραφή. Και ετοιμάζεται για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι το Σάββατο, βέβαια, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έτσι. Ένα παιχνίδι, εντάξει, δύσκολο λένε και λοιπά, θα δούμε τι θα γίνει. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στον Άρη μέχρι στιγμής? Καταρχήν, εντάξει, πιστεύω και για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Υπάρχουν και προβλήματα έτσι, που περνάνε με κορονοϊό. Ναι, ναι. Απλά ισχύει για όλες τις ομάδες. Το θετικό, δηλαδή, μακάρι να μην υπήρχε για κανέναν παίχτη, να μην είναι κανένας άνθρωπος να μην περνούσε κάτι τέτοιο. Αλλά είναι κάτι που ταλαιπωρεί όλες τις ομάδες και σίγουρα οι προπονητές είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος, γιατί δεν μπορούν την ομάδα τους, πιστεύω, να την προπονήσουν όπως θα θέλανε με τους ποδοσφαιριστές. Έτσι. Βέβαια. Είναι ότι θα πρέπει να προσέχουν οι ποδοσφαιριστές. Το άλλο, όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι περνάμε ψυχολογικά δύσκολα, γιατί αυτό σε ρίχνει το να είσαι κλεισμένο στο σπίτι, να μην βγαίνεις, να μην κάνεις, να μεράνεις, υπάρχει και στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά ισχύει για όλους όπως είπα. Νομίζω αυτό θα είναι. Μετά και την ήττα που είχε με τον Παναθηναϊκό Άρης, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί θα πρέπει ξανά να πάει στο δρόμο που για να πάρει την νίκη. Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να ρωτήσω και για τον Λουίς Πάλμα, ο οποίος έρχεται από την Ονδούρα, μια ενίσχυση για την ομάδα του Άρη στα εξτρέμ. Κατά την εκτίμησή σου, πού χρειάζεται ενίσχυση αυτή τη στιγμή ο Άρης? Νομίζω και στην επίθεση σε έναν γκολτζή να ψάξει να βρει. Center δηλαδή, for. Έχει, center for. Αλλά center for όχι όπως είχε τον Ιντέγε ή έχει τώρα τον Καμαρά, που για μένα ο Καμαρά, αν με επιτρέψει να τον συγκρίνω με τον Ιντέγε, είναι πιο ποιοτικός, πιο καλός, δημιουργεί πιο πονοκέφαλο στις αντίπαλες άμυνες και έχει και για μένα λίγο παραπάνω το γκολ. Αλλά λείπει αυτός ο γκολτζής που έχει το εύκολο γκολ. Δηλαδή ο Άρης, βλέπουμε, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, κάνει πολλές ευκαιρίες. Αλλά δεν έχει έναν ποδοσφαιριστή που θα βάλει το εύκολο γκολ. Αυτό λείπει στον Άρη μπροστά και νομίζω είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος και θα πρέπει να λυθεί και αυτό το πράγμα, γιατί να μην ξεχνάμε στο ποδόσφαιρο μετράει τον γκολ. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Από την άλλη πλευρά, η πορεία της ομάδος πιστεύεις ότι επηρεάστηκε από αυτό το μείον 6 από την αρχή της χρονιάς? Δηλαδή, ψυχολογικά ή το ξεπεράσαν, γιατί αγωνιστικά το καβατζάραν οι παίχτες? Έδειξαν ότι ναι, το διαχειριστήκαν πάρα πολύ. Σίγουρα επηρεάστηκε. Κάνεις μια προετοιμασία, ετοιμάζεις για το πρωτάθλημα. Έχεις ψηλούς στόχους, όπως ο Άρης πλέον που έχει αλλάξει σελίδα με τον κύριο Καρυπίδη, και έχει ψηλούς στόχους, τον βλέπουμε μπροστά στη βαθμολογία. Στόχο το κύπελο, στο πρωτάθλημα να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Σίγουρα σε ρίχνει ψυχολογικά και τους ποδοσφαιριστές ένα παραπάνω λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος να σε ανακοινώνουν ότι έχεις πάει μείον 6. Φυσικά υπάρχει η εκδίκαση, αλλά να βλέπεις πάντα την βαθμολογία να είσαι πίσω ενώ έχεις κάνει νίκη. Αλλά αυτό μπορεί να είναι πονηρό και για τις αντίπαλες ομάδες και να του βγει σε καλό του Άρη, εφόσον το έχει διαχειριστεί καλά, γιατί δεν τον υπολογίζουν μπροστά και με μια εκδίκαση να πάρει τους 6 βαθμούς πίσω, να βρεθεί μπροστά εκεί που δεν τον βλέπαν οι άλλες ομάδες. Αν κερδίσει την υπόθεση στο ΚΑΣ, λες, όπου έχει προσφύγει. Ακριβώς, ναι. Έτσι, αν κερδίσει, τους 6 βαθμούς, εκεί που δεν τον υπολογίζαν οι άλλες ομάδες μπροστά και δεν τον βλέπαν στη βαθμολογία, το να βρεθεί ξαφνικά μπροστά στη βαθμολογία. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να του βγει και σε καλό προς το τέλος. Μάλιστα. Κάτι άλλο και τελευταίο να σε ρωτήσω όσον αφορά την πορεία και κάποιων παιχτών, γιατί ανανεώθηκαν και τα συμβόλαια, είναι γνωστά αυτά. Κράτησε τον Μαντσίνη, κράτησε τον παίχτες δηλαδή που ήθελε ο Άρης, και είναι τώρα το θέμα και με τον Μπερτόγλιο. Υπάρχει μια περίπτωση με τον Τζέγκο, ο οποίος φεύγει για Εθνική Αυστραλίας. Αυτά πώς τα βλέπεις? Πρέπει να μείνουν αυτοί, ο κορμός να διατηρηθεί? Για μένα, ναι, είναι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην ομάδα είτε φέτος είτε πέρσι, ποδοσφαιριστές που προσφέρανε
στην ομάδα, βασικοί ποδοσφαιριστές, και νομίζω όταν θέλεις να κάνεις μια ομάδα για να είσαι κάθε χρόνο λες ότι είσαι καλύτερος, ποδοσφαιριστές που είναι βασικοί και ακόμα και διεθνείς, έτσι, προσπαθείς να τους κρατήσεις. Είναι νομίζω ότι καλύτερο αν μπορέσει ο κύριος Καρυπίδης να τους ανανεώσει. Σίγουρα δεν θα είναι δύσκολο, γιατί ήρθαν, παίξαν εδώ, γίναν βασικοί, αλλά πήραν και συμμετοχές στις εθνικές, ναι. Και θα είναι αυτό το δυσκολεύει ακόμα το έργο, το να ανανεώσει στα συμβόλαια. Αλλά νομίζω μας έχει εκπλήξει ο κύριος Καρυπίδης, που έχει αναλάβει την ομάδα, να μην ξεχνάμε πού την ανέλαβε και πού την έχει φτάσει, και με τις μεταγραφές που κάνει, αλλά και με ποδοσφαιριστές που κρατάει. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γκουγουλιά για την παρουσία. Καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλή χρονιά. Με υγεία. Να είσαι καλά. Μετά την τοποθέτηση του Γιώργου Γκουγουλιά για τον Άρη, εδώ κάπου ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί την Παρασκευή στις 7 η ώρα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 7 με 8, και την επόμενη μέρα σε επανάληψη στο πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, TV100. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.